Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Άννα Μορφούλη και ο Κώστας Μπετινάκης. Θα σας πάρουμε άλλη μια βόλτα στον τρελό κόσμο, ξεκινώντας από τις δικές μας τρέλες. Οι γονείς κυρίως είναι αναστατωμένοι, αλλά και τα παιδιά, από αυτά που συμβαίνουν στην παιδεία. Στην παιδεία που από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο έχουμε μια γενική αναστάτωση. Θα μεταφερθούμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης, όπου έχει να μας πει δύο λόγια η αγαπητή συνάδελφος Φλόρα Ιπέτσι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Φλόρα μου. Για πες μου, τι καλημέρα, γίνεται. Καλημέρα Φλόρα. Καλημέρα Άννα. Καλημέρα Κώστα. Τι έχουμε. Φλόρα, είχαμε χθες μια μαραθώνια συνεδρίαση. Ακριβώς. Ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ. Ξεκίνησε από το πρωί. Η ΟΛΜΕ αποφάσισε πενσήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες από τις 16 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει στις 11, οπότε οι σχολικές αίθουσες θα μείνουν άδειες τουλάχιστον μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι καθηγητές εναντιώνονται στο μέτρο της διαθεσιμότητας, ενώ είναι προβληματισμένοι και για τις αλλαγές που προωθούνται στο νέο Λύκειο. Παρ' όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο Υπουργός Παιδείας, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε πολιτική επιστράτευση. Ενώ υπάρχουν και οι δάσκαλοι που έχουν κηρύξει απεργία μαζί με την ΑΔΔΗ για τις 18 και 19 του μήνα. Αυτοί συνεδριάζουν σήμερα μαζί με τους καθηγητές και δεν αποκλείεται να επεκτείνουν και εκείνοι τον απεργιακό τους αγώνα. Οπότε ο γολγοθάς των γονέων και των παιδιών που περιμένουν να ξεκινήσει η σχολική χρονιά θα παραταθεί. Να πούμε επίσης ότι στο χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνουν από σήμερα τα ΑΗ και τα ΤΕΗ, αφού οι διοικητικοί υπάλληλοι απεργούν και εκείνοι για το μέτρο της διαθεσιμότητας. Έχουν προγραμματίσει 2 24-ωρες και μία πενθήμερη απεργία. Οπότε πρόβλημα υπάρχει και στις εγγραφές των νέων φοιτητών, αλλά και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, η οποία έχει ξεκινήσει πριν από μερικές μέρες, που αναγκαστικά θα πάει πίσω. Θα παραταθεί και θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους φοιτητές και οι εγγραφές οι οποίες ξεκινούν αύριο κανονικά. Ακριβώς, ξεκινούν αύριο. Αβέβαιο είναι το μέλλον και για τους φοιτητές, γιατί και οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων έχουν εξαγγείλει απεργίες για το μέτρο της διαθεσιμότητας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και γενικότερα στον χώρο της παιδείας. Και τα πανεπιστήμια κλειστά, όπως δήλωσε και ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι, κλειστό είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Πελοποννήσου, όπως μάθαμε πριν από λίγο, είναι κλειστό, όπως και τα υπόλοιπα ιδρύματα. Μάλιστα. Ανώτερα και τεχνολογικά. Επίσης, να πούμε ότι η ΟΛΜΕ απέστειλε επιστολή σε γονείς και μαθητές, από τους οποίους ζητά τη στήριξή τους για να προχωρήσουν τον αγώνα τους κατά των προωθούμενων μέτρων. Αυτή είναι μια κίνηση που, καταλαβαίνετε, θέλουν να πάρουν με το μέρος τους και την κοινή γνώμη και τους άμεσα εμπλεκόμενους, γονείς και μαθητές. Αναμένεται να δούμε και τις αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Σήμερα, εντωμεταξύ, θα σας τα πει αναλυτικότερα και ο Λάμπρος Παναγιώτου, ξεκινάει και η συζήτηση για το νέο Λύκειο. Για το νομοσχέδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φλόρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε τώρα να μας πει και ο Λάμπρος από τη Βουλή τι έγινε χτες το βράδυ στη συζήτηση για το νομοσχέδιο. Καλημέρα, μποντζόρνο και από μένα. Πριν πάμε σε αυτό, να πω κάτι άλλο. Ότι ξεκινάμε με χάντικα από την παρτέντσα. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα μειονέκτημα στην αφετηρία. Γιατί ήδη το κονδύλι για την παιδεία φέτος θα είναι μείον 300 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν, ποια παιδεία επαγγέλλονται και ποιο νέο Λύκειο θέλουν εδώ πέρα. Μας δουλεύουν, τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Με λοιπόν αναβρασμό στα σχολεία, ήρθε και το νέο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση μας λέει ότι θα λύσει το πρόβλημα και θα έχουν πραγματικά ένα νέο Λύκειο, όπου το παιδί θα βγαίνει πραγματικός επιστήμονας. Η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό το Λύκειο θα βγάζει στουρνάρια. Δηλαδή, από μικρή ηλικία θα ξεχωρίζει τα παιδιά, θα τα πηγαίνει στην επαγγελματική κατάρτιση χωρίς να έχουν πάρει τη γενική εκπαίδευση. Απέναντί στη Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα κλείσουν τα φροντιστήρια, ότι θα έχουμε μια παιδεία της προκοπής, ότι θα έχουμε ένα άλλο Λύκειο. Βέβαια, θα τα δούμε στην πράξη αυτά τα πράγματα. Απόψε θα τελειώσει η συζήτηση για το νομοσχέδιο και θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία, την οποία ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει. Πάντως, σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέκριναν το νομοσχέδιο, καθώς διαβλέπουν ότι όχι μόνο θα λύσει τα προβλήματα, αλλά θα φέρει κι άλλα. Να πούμε ότι ο κ. Αρβανιτόπουλος, κατ' εμέ ο ατσαλάκωτος νούμερο 2, γιατί ο νούμερο 1 είναι ο κ. Αβραμόπουλος, εννοώ δηλαδή στην εμφάνιση, ατσαλάκωτος δεν υδρώνει
το αυτί τους. Έφερε τελευταία στιγμή κάποιες διατάξεις τροποποίησης, όπου επιτρέπει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 30 τα παιδιά να είναι και 33 και στην πρωτοβάθμια από 25 να είναι και 27. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο δάσκαλος θα είναι χωροφύλακας, θα είναι αστυνόμος, θα είναι δάσκαλος, θα είναι εκπαιδευτικός και θα είναι και άφραγκος. Αυτό. Ενώ οι κύριοι εδώ μου είπαν το εξής χθες οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Αυτοί θα στηρίζουν τα πάντα εδώ και θα ψήσουν τα νομοσχέδια. Δεν φτάνει να καταλάβουν ότι θα χάσουν το μισθό τους. Λάμπρο, έχεις καμία αίσθηση μήπως υπάρχει κάποια έκπληξη το βράδυ? Αυτό έλεγα. Ότι αυτοί θα ψηφίσουν τα πάντα. Αν καταλάβουν ότι χάνουν το μισθό τους. Ήδη ο Σαμαράς έχει στείλει το μήνυμα ότι αυτό όποιος δηλαδή τολμήσει και δεν ψηφίσει επόμενα νομοσχέδια σημαίνει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν κανένας δεν θα υπομειστεί από το βάρος, γιατί πέφτοντας η κυβέρνηση θα χάσουν και το μισθούλι τους σε αυτή την περίοδο των ισχνών αγελάδων. Άρα λοιπόν να δούμε όμως πώς θα κυλήσει αυτό το νομοσχέδιο και στην πράξη. Μη λέμε πολλά, απριόρι δεν το πάντως. Εγώ νομίζω ότι η παραπαιδεία πρέπει να ενισχυθεί και θα την ενισχύσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σημειώσουμε, Κώστα, ότι σήμερα έχει πανελλαδική συγκέντρωση και πορεία στο Σύνταγμα η ΟΛΜΕ, ενώ κάλεσμα για συλλαλητήριο μπροστά από τη Βουλή απευθύνε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Την και ώρα έχει που... και το πάμε και στην και Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, χωριστές πάντα, όπως πάντα. Πορείες στο και... σημείο αυτό θέλω να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο Δημήτρης ο Τσαλαπάτης. Καλημέρα. Αγαπητός φίλος, πολύ καλός συνάδελφος και... μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα, Δημήτρη, να πούμε κάπου. Έχεις να μας κάνεις κάποια παρατήρηση σε αυτά που συμβαίνουν στην παιδεία? Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και αισιόδοξος, διότι ο Πρωθυπουργός της χώρας το είπε και το έκανε. Γύρισε σελίδα. Και από σήμερα τα πάντα είναι... Δεν θέλω να μεταχειριστώ μια λέξη της καθημερινότητας, αλλά ο γονιός θα λέει «μάθε παιδί μου γράμματα που να τα μάθει». Τα σχολεία λειτουργούν, αν θα λειτουργούν μετά από καιρό, μετά τις απεργίες, με έναν τρόπο δικό τους. Και βέβαια υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που τα ψηφίζουν αυτά για να μην χάσουν την καρέκλα τους. Είναι η πλήρης πολιτική παρακμή, την οποία δυστυχώς πληρώνει ο κόσμος. Το συγκλονιστικότερο όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι εχθές άκουσα την εισηγήτρια της ή τουλάχιστον μία από τις ηγήτριες της Νέας Δημοκρατίας, μία εξωπροπέστατη κυρία από τα Γιάννενα, θυμάμαι το όνομά της, δεν τα συγκράτησα, η οποία είπε το φοβερό για πρώτη φορά. Αυτά δεν μας τα επέβαλε η Τρόικα, τα κάνουμε εμείς. Δηλαδή, μιλάμε για ένα θέατρο παράλογου. Ξαφνικά ένας κύριος, ο οποίος έχει περάσει ακόμα και το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Υπουργείας ανθρώπου που τώρα δικάζεται, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τότε προσέφερε τις γνώσεις του ως καθηγητής και είναι υπουργός παιδείας, αποφάσισε να μας κάνει τη δική του μεταρρύθμιση και να μας μάθει τι θα πει παιδεία. Θα το δούμε γι' αυτό. Θα φύγουμε τώρα από την παιδεία, θα μείνουμε όμως στην Ελλάδα και θα πάμε λίγο βορειότερα, όχι πολύ βορειότερα, αρκετά, στην Ξάνθη, να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Τσουγουρίδη, τον πρώην δεύτερο αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος έχει τρομερό ενδιαφέρον, από τον οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτά που θα ακούσουμε. Αλλά πριν απ' όλα θέλω να σας πω ποιο ήταν το ερέθισμα για να πάμε στην Ξάνθη. Η Άννα θα μας διαβάσει ένα δημοσίευμα από το παρόν της Κυριακής. Ακριβώς, το οποίο αναφέρεται στο σχέδιο εκτουρκισμού των Πομάκων της Θράκης, που όπως αναφέρει καλά κρατεί, με το τουρκικό προξενείο να υφαίνει όπως και σε όλη την υπόλοιπη περιοχή τον ιστό της τουρκοπροπαγάνδας, όπως αναφέρει, ενώ η Αθήνα κρατά τη γνωστή στάση της αδιαφορίας. Συνεχίζει λοιπόν το δημοσίευμα και λέει ότι πριν από μερικές ημέρες το Πομακικό Φεστιβάλ Νεολαία στην Ξάνθη μετατράπηκε σε μια τουρκομπαρόκ φιέστα με πρωταγωνιστή τον Πομάκο Δήμαρχο Μίκης Μουσταφά Τσουκάλ, που κατακρεούργησε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων με στόχο τον εξοβελισμό της απαγορευμένης πομακικής γλώσσας από το πρόγραμμα της εκδήλωσης, ενέργεια που κατευθύνθηκε από τους εκφραστές της τουρκικής προπαγάνδας στη Θράκη. Να συνεχίσουμε, Κώστα, να βέβαια, πούμε ότι... υπάρχει και... Ναι, ότι στις θέσεις των επισήμων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τούρκος πρόξενος Ιλχάν Σενέρ και ο Δήμαρχος Μίκης Τσουκάλ, ενώ παρευρέθηκαν ακόμη και ο υποπρόξενος Αλπέρα Τάκ, ο βουλευτής Ξάνθης Χουσεΐν Τζεϊμπέκ,
ο ψευδομουφτής Ξάνθης Αχμέτ Μετέ, ο πρόεδρος της παράνομης τουρκικής ένωσης Ξάνθης Αχμέτ Κούρτ, ο πρώην βουλευτής και νυν αντιπρόεδρος της λεγόμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης Τσετίν Μάτατζη και λοιποί εκπρόσωποι τουρκοσυλλόγου. Και θέλω να πούμε και αυτή τη φράση. Βεβαίως. Μία ακόμα λοιπόν σικέ τουρκοεκδήλωση έγινε μεν σε πομάκικο χωριό, αλλά δεν επετράπει να ακουστεί δημοσίως ούτε μισή πομακική λέξη. Καλημέρα, Μπότη. Μου επιτρέπει να σε λέω Μπότη, όπως σε ήξερα και πάρα πολλά χρόνια από το στρατό. Θέλω να μας πεις λίγα πράγματα. Τι συμβαίνουν εκεί πέρα, τι ακριβώς γίνεται με μια προσπάθεια που στα τουρκικά μέσα περνάει ότι γίνεται απόπειρα διαχωρισμού της Θράκης από το σώμα το υπόλοιπο της Ελλάδας. Καταρχήν να πω μια καλημέρα σε σένα, Κώστα, στην Άννα και στον Παναγιώτη και στον Δημήτρη του Τζαλαπάτη. Κύριε Σγουρίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω καλημέρα στους ακροατές και στους αναγνώστες αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, άκουσε και Κώστα. Η Τουρκία επιχειρεί μία θρησκευτική μειονότητα, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί στη Συνθήκη της Λοζάνης, να τη μετατρέψει σε εθνική, δηλαδή τουρκική. Και εκεί δεν σε κοινότητα. Και να δημιουργήσει στην Θράκη διχοτομικό κίνημα, όπου η ανεξάρτητη Δυτική Θράκη, η οποία θα είναι υπό τον έλεγχο ουσιαστικά της Τουρκίας, να παίζει κάποιον ρόλο στην περιοχή. Αυτό είναι το μακρύτερο σχέδιο, το οποίο η Τουρκία το χρησιμοποιεί κατά κόρο. Έτσι λοιπόν η μειονότητα της Δυτικής Θράκης, η οποία είναι θρησκευτική, μουσουλμανική, που απαρτίζεται από τρία γέννη, τους Πομάκους, τους τουρκογενείς και τους Ρομ, δηλαδή τους Αθηγάνους μουσουλμάνους, λοιπόν, θέλει να την παρουσιάσει ως ενιαία τουρκική. Και εκεί πάνω στείνει το όλο παιχνίδι. Υπήρξε κάποια αντίδραση για αυτή τη γιορτή από τις ελληνικές αρχές της Θράκης? Καμία, αγαπητέ μου κύριε Μπετινάκη. Καμία, καμία. Διότι ουσιαστικά για μια χούφτα ψήφους παίζουν την τύχη της Θράκης στα ζάρια ή οποιαδήποτε εκλεγμένοι. Οι οποιοδήποτε εκλεγμένοι εδώ στην περιοχή, για να μπορέσουν να έχουν την εύνοια, αν θέλετε, των μουσουλμανικών ψήφων, ουσιαστικά αδρανούν, αδρανοποιούνται και πολλές φορές και προσκυνούν. Άρα παίζεται η τύχη της Θράκης στα ζάρια για μια χούφτα ψήφους. Μας στεναχωρείς πάρα πολύ με αυτά που λες, τα οποία κάποιοι τα ξέρουν και κάποιοι για άλλοι τα αποσιωπούν, όπως είπες. Μα αυτό είναι το γεγονός. Γι' αυτό ακριβώς η καταπίεση που πολλές φορές ακούγεται στα διεθνή φόρα περί από το ελληνικό κράτος στη μειονότητα, ουσιαστικά είναι η καταπίεση του προξενείου μέσα στην ίδια τη μειονότητα. Όποια φωνή θέλει να λέει ότι είναι Πομάκος, αυτόματα απομονώνεται από την κοινωνία τη μουσουλμανική, θεωρείται γραφική και κατά βάση εξουδετερώνεται. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι. Όχι, μένω ευρώτητος με όλα αυτά τα πράγματα, γιατί φαίνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών να ασχολούνται με άλλα ζητήματα και βλέπουμε τον... Ασχολούνται μετά τη Συρίας, όπου την πατήσανε. Και όχι μόνο, και με τη Γαλλία. Και με τη Γαλλία. Και με τη Γαλλία. Αλλά κυρίως, ας πούμε, όταν βγαίνουν και λένε ότι είναι πιο πρόθυμοι από τους Αμερικάνους, που τώρα οι Αμερικάνοι κάνουν πίσω, μένουν έκθετοι. Αλλά άσχετα με αυτό. Ας πάμε πάλι στη Θράκη. Η Τουρκία την Θράκη, τη μειονότητα της Θράκης, τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τις επιδιώξεις της, κυρίως στο Αιγαίο. Το παιχνίδι της Τουρκίας παίζεται στην Κύπρο, όπου και τη διχοτόμησε, και στο Αιγαίο, όπου θέλει να το διχοτομήσει. Η μειονότητα της Δυτικής Θράκης ουσιαστικά είναι παιχνίδι, στρατηγικό εργαλείο άσκησης γεωπολιτικής από την Τουρκία.
πάντα οι μειονότητες, είτε εθνικές είτε θρησκευτικές, χρησιμοποιούντουσαν ως εργαλείο άσκησης πιέσεων ή αν θέλετε απόκτησης πλεονεκτικής θέσης σε διάφορους οργανισμούς και φόρα. Εκείνο όμως που κυρίως τώρα αυτή τη στιγμή επιδιώκεται μέσα στην μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι ο ακτουρκισμός των Ρωμ, των μουσουλμάνων Αθηκάνων. Δηλαδή τους Παμάκους τους έχουν κερδίσει σε εισαγωγικά. Διότι έχουν αποκτήσει τέτοιο δίκτυο μέσα στον πομακικό χώρο που οποιαδήποτε φωνή θέλει να λέει ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Είμαστε μεν μουσουλμάνοι, ανήκουμε στη μουσουλμανική μειονότητα, αλλά δεν είμαστε Τούρκοι, δεν είμαστε τουρκογενείς. Είμαστε κάτι διαφορετικό. Όμως, εκείνη ο πληθυσμός που γεννάει παιδιά και πολλοπλασιάζεται είναι οι μουσουλμάνοι Αθήκανοι. Αυτό, αν το κερδίσει η Τουρκία, ουσιαστικά το εργαλείο άσκησης γεωπολιτικής πίεσης προς την Ελλάδα το έχει πτύχει. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση κάποιοι σύλλογοι να οργανώσουν κάποιες εκδηλώσεις ώστε να προταθεί η υπομακική οντότητα. Αυτό που εσείς διαβάσατε προηγουμένως στο παρόν, τι ακριβώς είναι? Ήταν το δεύτερο φεστιβάλ νεολαίας Σμύρνης. Μάλιστα. Στο δεύτερο φεστιβάλ νεολαίας Σμύρνης, ενώ στο πρώτο οι άνθρωποι το παλέψαν μόνοι τους, στο δεύτερο θέλανε να έχουν μια καλύτερη παρουσία και απευθύνθηκαν σε τεχνική βοήθεια, όχι οικονομική βοήθεια. Σε τεχνική βοήθεια στον δήμαρχο της Μύκης, τον Μουσταφά Τσουκάν. Ο Μουσταφά Τσουκάν, ως πράκτορας του προξενείου, το πρώτο πράγμα που είπε, ναι, αλλά το πρόγραμμα θα πρέπει να το διαμορφώσουμε κάπως έτσι, αν θέλετε, την τεχνική μου βοήθεια. Και άρχισε από εκεί και πέρα τις παρεμβάσεις. Φόρεσε το καπέλο του, δηλαδή. Φυσικά, οι παρεμβάσεις αυτές καθοδηγούνταν και από τον ψευτομουφτή, αλλά και ουσιαστικά από το προξενείο. Το οποίο προξενείο, ειδής το εμπαρόδο, έχει προϋπολογισμό, ακούστε το αυτό, 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το προξενείο, το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Χρήματα 16 εκατομμύρια ευρώ δεν έχει ούτε της Νέας Υόρκης, ούτε της Ουάσιγκτον, ούτε του Σίδνεϊ. Κανένα ελληνικό προξενείο δεν έχει τόσα χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα χρήματα αυτά δεν γίνονται ούτε γέφυρες, ούτε σχολεία. Αλλά γίνονται μισθοί σε ανθρώπους του προξενείου που δημιουργούν το δίκτυο. Και παρεμβαίνουν κυρίως, και αυτό το επαναλαμβάνω τώρα αυτή τη στιγμή, στους μουσουλμάνους Αθηκάνους. Αν η ελληνική πολιτεία δεν το καταλάβει αυτό και δεν παρέμβει, το παιχνίδι το έχει χάσει. Όχι γιατί πρόκειται η Θράκη να χωριστεί, να γίνει Κόσοβο. Κύριε Πρόεδρε, μ' ακούτε? Ναι. Κυρίως για να μπορέσουν να πιέσουν στη διχοτόμηση του Αιγαίου, διότι τη διχοτόμηση της Κύπρου την έχουν πετύχει. Άρα το παιχνίδι παίζεται κυρίως σε αυτό το πλάνο. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει αυτό το ζήτημα να το αναδείξετε. Και επειδή ξέρω ότι έχει και ακροαματικότητα και αναγνωσιμότητα η ζούγκλα, πρέπει να το αναδείξετε και το αναδείξετε σε συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε και είδες ότι με τη δεύτερη εκπομπή ήδη προβάλαμε αυτό το θέμα με μια αφορμή, ένα δημοσίευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Θα σε έχουμε πάντα υπόψη μας, γιατί είσαι τρομερά ενήμερος από τα ζητήματα αυτά. Και... Κύριε Πετινάκη, έχασα τις εκλογές γιατί κανένας μουσουλμάνος δεν με ψήφισε. Το ξέρω πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη μου. Και καλή συνέχεια. Και καλά κρασιά, με την καλή έννοια που σου έχω πει. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Αυτή την έννοια το καλά κρασιά είπα γιατί ασχολείται τώρα ιδιωτικά με την υνοπαραγωγή. Πολιτικά όμως υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Πολιτικά είναι ασχολείται. Όχι, και για την κυβέρνηση.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει υφυπουργός εξωτερικών που κατά σύμπτωση στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού από τα χρόνια της πολιτικής ανοίξεως. Καλά το είπα, πολιτικής ανοίξεως. Για να μην πάει στην Αραβική Άνοιξη. Πολιτικής ανοίξεως, κάνω διαχωρισμό. Που είναι από την περιοχή, βουλευτής. Και από ό,τι κατάλαβα, απλώς. Περί άλλα τις βάζει. Όχι, αντικαθιστά στις δηλώσεις των Υπουργών των Εξωτερικών. Για να υπάρχει ζωή. Να ασχολείται με την περιοχή του και με τόσο σοβαρά θέματα. Τέλος πάντων. Μιλώ για τον κύριο Γεροντόπουλο, για να τα λέμε το όνομά του τα πράγματα. Μην νομίζω ότι ο άνθρωπος τον προστατεύουμε. Θεωρήσαμε σημαντικότερο να προβάλλουμε το θέμα της Θράκης, ένα ευαίσθητο θέμα, παρά να πάμε σε αυτό που εξετάζουν όλα τα μέσα σήμερα και είναι το πισωγύρισμα για τον πόλεμο. Ο πρόεδρος Ομπάμα αποδέχτηκε με κάποιο τρόπο την πρόταση των Ρώσων, να τεθούν υπό διεθνή έλεγχο τα χημικά όπλα της Συρίας. Κατά κάποιο τρόπο όντως την αποδέχτηκε, λέγοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποτροπή των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά τόνισε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC ότι παραμένει δύσπιστος στο κατά πόσο η Συρία θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τι θα γίνει ακριβώς αν αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο διεθνής τύπος είχε θέσει ήδη σε αμφισβήτηση την προτιθέμενη αξία ενός πολέμου και στην ουσία εξορκίζουν πολιτικοί και πολίτες. Οικονομικά τα κριτήρια για την... διαψεύτηκαν λοιπόν όσοι είχαν προβλέψει πολεμικά σενάρια. Πώς και από πού δηλαδή θα έφευγαν οι κρούς, ποιους στόχους θα έπληταν. Ακριβώς. Ο πρόεδρος τον είπα Μπαράκ Ομπάμα. Ανέφερε πως η ρωσική πρόταση να τεθούν υπό διεθνή έλεγχο τα χημικά όπλα της Συρίας είναι διαθέσιμος να την εξετάσει και θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποτροπή των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της αραβικής αυτής χώρας. Σε δηλώσει στο NBC, επανέλαβε πως αν ο πρόεδρος Άσαντ έθετε υπό διεθνή έλεγχο τα χημικά όπλα, μια επίθεση στον ΗΠΑ Συρία θα ετίθεται οπωσδήποτε σε πάυση, θα σταματούσε. Θέλω να παρακολουθήσουμε μαζί ένα βίντεο που κατέβασα από ένα διαδικτυακό τόπο που λέγεται No Agenda και είναι υπεύθυνοι ο Άνταμ Κάρι και ο Τζον Σι Ντβόρακ, δύο Αμερικανοί δημοσιογράφοι. Θα προσπαθήσω να τους μεταφράζω over voice, όπως λέμε τηλεοπτικά, για να πληροφορηθείτε για ποιο πράγμα, για μερικά πράγματα που κανένας ως τώρα δεν μας έχει πει. Τι ακριβώς δηλαδή συμβαίνει στη Συρία, γιατί όλη αυτή η αναστάτωση με τη Συρία. Μια ιστορία που ξεκίνησε υποτίθεται από ορισμένους αντικαθεστωτικούς. Δύο λεφτά. Φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε μια υποτιθέμενη επανάληψη ενός ψυχρού πολέμου Μόσχας Ουάσιγκτον. Θα πληροφορηθείτε και ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα για τον ογκό ΤΑΠ που μας έρχεται εδώ πέρα, τη μεγάλη αυτή επένδυση που μας έχουν επιβάλει βέβαια οι Αμερικανοί. Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την επένδυση και γενικότερα θα ακούσετε ξεκάθαρο ότι ο πόλεμος στη Συρία εντάσσεται στον πόλεμο των αγών. Μπόχα πετρελαίου, γάρ. Ο πόλεμος δηλαδή των αγών γίνεται της Συρίας. Όλα γίνονται για να σταματήσουν και να εμποδίσουν, να ακούμε και από αλλά τον ήχο έτσι, να εμποδίσουν τη Συρία για να χρησιμοποιήσει τη Συρία ως προέκταση του αγωγού Blue Stream. Το ερώτημα που τίθεται επειδή έχει αποδοθεί σε πολλούς είναι λοιπόν ποιος ανατινάζει τους αγωγούς. Είναι οι άνθρωποι του Άσαντ ή κάποιοι άλλοι. Πρόκειται για επιχείρηση της CIA, λέει ο δημοσιογράφος, και η οποία χρησιμοποιεί την Al-Qaeda. Εκείνοι έρχονται και κάνουν τις ανατινάξεις. Τώρα όμως μπορούμε να κάνουμε αεροπορικές επιδρομές, να πάμε ίδιοι, έτσι λένε οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, και να κάνουμε τις ανατινάξεις αυτές. Επειδή η Ρωσία προσπαθεί να υποκαταστήσει τον αγωγό που περνάει από την Τουρκία.
Και η Τουρκία όμως δεν είναι καλός παίχτης. Η Τουρκία είναι υπερφύαλη. Και στην πραγματικότητα ουδής θέλει να βασίζεται στην Τουρκία. Τώρα που υπάρχει η Συρία, η οποία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο γεωγραφικά με την Κύπρο. Η Κύπρος διαθέτει τα κοιτάσματα πετρελαίου Λεβιάθαν και αερίου. Έτσι δεν θέλουμε πάντα εμείς οι Αμερικανοί να αφήσουμε τη Ρωσία να εξάγει το αέριο μέσω της Συρίας, ούτε να το εισάγει εκεί. Και εδώ βρίσκονται τα δύσκολα, επειδή η Ρωσία είναι αναμειγμένη στον IPI, τον αγωγό Ιράν, Πακιστάν, Ινδίας, που είναι επίσης γνωστός και ως ο αγωγός της ειρήνης. Ο IPI που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και πάντα υποστηριζόταν από τους Ρώσους. Το αέριο που μεταφέρει προέρχονταν από το Τουρκμενιστάν. Το Τουρκμενιστάν διαθέτει εκτός του Λεβιάθαν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου. Θα πρέπει να παρακολουθήσετε στο χάρτη για να γίνει πιο κατανοητό ότι το Ιράν ήθελε να περάσει ο αγωγός μέσω του Πακιστάν ως την Ινδία. Η Ινδία και η Πακιστάν είναι γνωστό ότι είναι γειτονικές χώρες και για το λόγο αυτό το Πακιστάν έχει μεγάλη σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την εποχή του Bill Clinton, του Bush και της Hillary Lucifer Clinton, όπως την αναφέρουν, όλοι υποστήριζαν τον αγωγό TAP, που ξεκινάει από το Τουρκμενιστάν, περνάει στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και φτάνει στην Ινδία. Είναι γνωστός επίσης ως ο δρόμος του μεταξιού του 21ου αιώνα. Αλήθεια, ο νέος δρόμος του μεταξιού. Θα ακούσουμε και άλλα ενδιαφέροντα ονόματα. Ο νέος δρόμος του μεταξιού λοιπόν έχει σχεδιαστεί στη λεωφόρο Χεράτ Κανταχάρ, στο δυτικό και νότιο Αφγανιστάν. Υπάρχουν και άλλα ονόματα στη διαδρομή όπως Μπαλουχιστάν. Και το σημαντικότερο είναι να βρίσκεται το Μπαλουχιστάν υπό έλεγχο. Ακούμε για μια καινούρια τρομοκρατική ομάδα που δρά στο Μπαλουχιστάν και ποιος θα πρέπει να πάει εκεί πέρα. Το Μπαλουχιστάν ανήκει στο Πακιστάν. Πρέπει να έχουμε, εμείς οι Αμερικανοί εννοεί, στρατεύματα εκεί για να σκοτωθούν και κάποιοι κάτοικοι του Μπαλουχιστάν. Αυτός λοιπόν ο αγωγός, ο Τάπι, που εξαιτίας του συνέβησαν όλα αυτά, γι' αυτόν συνέβη και η 11η Σεπτεμβρίου. Ή τέλος πάντων, η 11η Σεπτεμβρίου χρησιμοποιήθηκε ως καταλύτης για να συμβούν πράγματα. Μετά έχουμε το Γκουαντάρ, τόπος κλειδί. Εκεί βρίσκεται και το προάβλιο της Κίνας. Έχουμε δηλαδή ένα σημείο κλειδί στο σχεδιασμό του IPI, του αντίπαλου του Τάπι. Έτσι, το Γκουαντάρ δεν πρέπει να πέσει σε λάθος χέρια. Από το Γκουαντάρ λοιπόν περνάει ο ιρανικός αγωγός. Ποιος είναι όμως το αφεντικό στις μεγάλες αυτές εταιρείες φυσικού αερίου στο Τουρκμενιστάν? Η Μάκρευ, συνασπισμός εταιριών με επικεφαλής ένα σπουδαγμένος της ΗΠΑ, Ισραηλινό, ο οποίος ελέγχει και το 30% του Αιγυπτιακού αερίου, το οποίο όμως έχει σταματήσει να εισδρέει στο Ισραήλ και έχουν ανατιναχθεί όλοι οι αγωγοί. Έτσι έχουμε το Ιράκ, το Ιράν και τη Συρία πριν λίγο καιρό να έχουν υπογράψει μια συμφωνία φυσικού αερίου ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αφορά στην κατασκευή αγωγού 5.000 χιλιόμετρων που θα μεταφέρει το αέριο του Ιράν από τις εγκαταστάσεις αερίου του Νότου προς την Ευρώπη μέσω Ιράκ, Συρίας, Λιβάνου, στη Μεσόγειο και από εκεί στην Κύπρο δηλαδή. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί το Πακιστάν είναι φιλαράκι των ΗΠΑ εξαιτίας του ΤΑΠ. Και για το λόγο αυτό χιλιάδες άνθρωποι, μάλλον εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν σκοτωθεί εξαιτίας αυτής της βλακώδους business. Ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον Τάπι, για τον οποίο αντιμαχόμενες ομάδες, ακόμα και μέσα στο Ισραήλ, διεκδικούν ποιος θα μεταφέρει φυσικό αέριο και πού. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που οι Ρώσοι θέλουν τη Συρία. Επειδή έτσι μπορούν να διεκδικήσουν και μέρος του Λεβιάθαν, αλλά και επειδή είναι πιο κοντά να πας από τη Συρία στην Κύπρο και υπάρχουν ένα σωρό αγωγή στα σχέδια. Μια ματιά στο χάρτη και θα διαπιστώσεις πού βρίσκονται όλα αυτά, τότε θα καταλάβεις. Όλα αυτά συμβαίνουν στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που τα παιδιά μας, οι Αμερικανοί, αγόρια και κορίτσια, τα στέλνουν στην άμμο να πεθάνουν γι' αυτό ακριβώς. Το θεώρησα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη τον Τζαλαπάτη, με τον οποίο είχαμε ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σε μια πολύ περίεργη περίοδο στην Κύπρο ένα συνέδριο ενεργειακό της ημέρας ακριβώς που ανακοινώθηκε
ότι η Κύπρος μπαίνει στο μνημόνιο. Ναι. Και πιθανόν να είναι και ένα από τους λόγους αυτός. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακριβώς ο λόγος. Πάντως, ένα μικρό σχόλιο για το όντως αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Αμερικανών. Είναι από τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ τα οποία πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ να τα βρεις. Γιατί ναι, είναι κάπως εναλλακτικό, το κατάλαβα εκεί. Ναι. Και είναι... όχι απολύτως κατευθείαν. Δεν είναι embedded. Ακριβώς. Και δεν μεταδίδεται από τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και γι' αυτό έχει, έχει και την αξία η δουλειά των συναδέλφων, που βέβαια είναι η αμερικάνικη οπτική γωνία. Γιατί καταρχήν όλη αυτή η ιστορία με τους αγωγούς του πετρελαίου και κυρίως του αερίου έχει ξεκινήσει το 1995. Το 1995, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, κατά σύμπτωση ήταν Έλληνες επίτροπος τότε, έχει σημασία, συνέπεσε, να δει από πού θα περάσουν η αγωγή πετρελαίου αερίου, αλλά και τα δίκτυα του ηλεκτρισμού. Το 1995. Ήταν τότε που πήγε και η ιδέα του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, σαν πρώτη έτσι προσέγγιση. Υπάρχει όμως το εξής θέμα. Ο οποίος ξεχάστηκε βέβαια για πάρα πολλούς λόγους. Κυρίως έναν. Έχω την εντύπωση ότι διάφοροι πρωθυπουργοί παίξαν τον ρόλο τους. Μας είπανε τις απόψεις τους για τα λεφτά που υπήρχαν. Πετρέλαιο δεν υπήρχε από τον αγωγό αυτό. Τελείωσε αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Ότι πράγματι ο ΤΑΠ, όπου είναι μια επένδυση την οποία η κυβέρνηση, η τρικομματική, για να ξέρουμε γιατί λέμε. Ήταν τρεις πολιτικές αρχηγοί. Ακριβώς. Την προσυπέγραψαν και οι τρεις. Ναι. Για να μην τα χρεώνουμε όλα στο Σαμαρά, όχι ότι ο Σαμαράς δεν έχει ευθύνες, τεράστιες. Διότι άφησε την Κίνα και πήγε στο Αζερμπαϊτζάν. Λοιπόν, και αυτό ήταν κάτι το οποίο. Την Κίνα, την Ρωσία. Όχι. Το ταξίδι στο Πεκίνο. Από το ταξίδι στο Πεκίνο πετάχτηκε για δύο λεπτά, έγινε το deal και προχώρησαν τα πράγματα. Του είπαν να πάει το άνθρωπο. Καλά, εγώ δεν. Αυτό ίσως είναι λίγο ένα παραπολιτικό σχόλιο. Εγώ μιλάω τώρα για το γεγονότα, μπορεί να έχει δίκιο. Ίσως ξέρει κάτι περισσότερο. Υπάρχει το εξής θέμα όμως. Την ίδια ώρα, έχει ανοίξει και μια συζήτηση στην Ελλάδα για το πόσο ακριβό είναι το αέριο που μας πλημμυρίζει. Εντάξει. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Ότι η Ελλάδα είχε δύο πηγές τροφοδοσίας. Η μία ήταν ο αγωγός. Που δεν ήταν απολύτως της ΔΕΠΑ, ήταν και της ΔΕΠΑ. Εντάξει. Για να μην θυμηθούμε τα αντισταθμιστικά της εποχής, δεν έχω σχέση με αμυντικά, άλλα αντισταθμιστικά 25 δισεκατομμυρίων δραχμών τότε, τα οποία έχουν χαθεί, κανείς δεν τα έχει αναζητήσει από το 1993 και μετά. Τέλος πάντων, μνημόσυνο γι' αυτό. Και υπήρξε και μία. Ναι, δεν πήγε φυλακή αυτό κανείς. Ασχολούνται μόνο με τα αμυντικά, γιατί υπάρχουν και αντισταθμιστικά. Αλλά στις κατασκευές των αγωγών και στην οδεύση του αερίου. Λοιπόν, ο οποίος αγωγός είναι φτιαγμένος για να αντέχει συγκεκριμένες πιέσεις, συγκεκριμένες ποσότητες. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μια άλλη πηγή αερίου για το υγροποιημένο, το οποίο ο αείμνηστος Αναστάσης Πεπονής, ο υπουργός ενέργειας που έφερε το αέριο στην Ελλάδα, φρόντισε να υπάρχει δεύτερη πηγή από τη Ρεβιθούσα, υγροποιημένο. Η οποία όμως Ρεβιθούσα δεν χρησιμοποιείται ως σημείο αφίξεως υγροποιημένου, το λέω πολύ προσεκτικά, σημείο αφίξεως υγροποιημένου αερίου για τις ανάγκες του δημοσίου και από εκεί για οτιδήποτε, διότι υπάρχουν και ιδιωτικές αφίξεις αερίου. Ναι. Εντάξει, ιδιωτικές αφίξεις αερίου, το λέω διότι μας φιλοξενεί ένα κανάλι που... Είμαστε στην εποχή που πρέπει να προωθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, και υπάρχει ένα θέμα ότι δεν μπορεί να γίνει πίεση τιμών με αυτόν τον τρόπο, ούτε καν στις αιχμές, ούτε καν στις κρίσεις. Όταν γινόταν το παιχνίδι στην Ουκρανία, δεν μπορούσαμε εμείς να πούμε έχουμε LNG. Πώς θα τους το λέγαμε όταν το αέριο που ερχόταν στη Ρεβιθούσα, διότι τον ντεπό Ρεβιθούσα είχε διατηθεί για πολύ μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, οι οποίοι μπήκαν και στην ηλεκτρική ενέργεια μαζί με άλλους ομίλους. Δόξα τω Θεώ, καταλαβαίνει φαντάζομαι ο ελληνικός λαός. Μην κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση. Έτσι. Ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει πολλά πράγματα, να δούμε τι θα κάνει στο τέλος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία της Συρίας, πίσω από την ιστορία του Αφγανιστάν ήταν, πίσω από την ιστορία του Πακιστάν ήταν, πίσω από την ιστορία του Ιράκ. Το Ιράκ δεν ήταν μόνο το πετρέλαιο και ο Μπους και οι εταιρείες που τον χρηματοδοτούσαν και που τον υποστήριζαν, ούτε όλοι αυτοί οι νεκροί πλήρωσαν την τρέλα του Μπους και των πετρελαιάδων. Υπάρχει και το αέριο.
Υπάρχει και το αέριο. Όπως και υπάρχει... η αγωγή. Η αγωγή. Οι δρόμοι των αγωγών. Θυμάσαι κάποια στιγμή στο, να το πούμε αυτό, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ένα θέμα που εμείς λέγαμε στους φοιτητές, έτσι τότε που είχαν την καλοσύνη η Βρετανία να μας εμπιστευτεί αυτά τα πράγματα, μιλούσαμε για τους αγωγούς πετρελαίου του αερίου. Τώρα είμαστε στο αέριο. Το επόμενο θα είναι το νερό, αλλά μην βιαστούμε. Τώρα είμαστε στο αέριο. Ο άλλος πόλεμος θα είναι για το νερό. Τώρα, λοιπόν, γι' αυτό προχωράμε και για την ιδιωτικοποίηση. Βεβαίως, τα πάντα. Τα φράγματα, τα. Εμείς είμαστε μπροστάριδες οι Έλληνες αυτά. Μέχρι το Μαραθώνα τον δίνουμε τώρα και τα, πώς τα λένε, και τα υδροελεκτρικά της ΔΕΗ που είναι πολλαπλής κρίσεως. Αυτά θα τα δούμε όμως, γιατί θα αντέξουμε μέχρι το 2015. Φαντάζομαι να μην είναι η ίδια η κυβέρνηση. Για να υπάρχει μια ελπίδα για τον κόσμο. Αν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πίσω από τις ιστορίες αυτές και της Συρίας είναι η αγωγή. Μην τρελαθούμε. Είναι η αγωγή. Είναι το αέριο. Είναι αυτό που και οι αμερικάνικες εταιρείες και οι ευρωπαϊκές εταιρείες με αμερικάνικο καπέλο και αυτό η αποκάλυψη... Και οι ευρωπαϊκές με ρώσικο καπέλο. Και με ρώσικο καπέλο. Υπάρχει μια ενεργειακή γιάλτα η οποία προωθείται. Πού θα καταλήξει και πόσοι θα την πληρώσουν με τη ζωή τους είναι ένα ερωτηματικό το οποίο δεν απαντάται αυτή τη στιγμή. Δεν απαντάται. Και το λέω με την ευαισθησία γιατί έρχομαι από ένα τριήμερο στην Κρήτη, όπου εκεί στον κόλπο της Σούδας υπήρχε έτσι μια μεγάλη κινητικότητα η οποία δεν φτάνει δυστυχώς στα συστημικά μέσα. Όχι, επειδή παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά τα χανιώτικα νέα. Ναι, ο Γαρεδάκης κάνει καταπληκτική δουλειά ο Γιάννης και ο κόσμος στην Κρήτη πληροφορείται. Δεν ξέρω αν οι Κρήτες στην υπόλοιπη Ελλάδα νέα. Εμείς προσπαθούμε πάντως παρακολουθώντας τα χανιώτικα νέα να ενημερώνουμε για πράγματα τα οποία τα ξεχνάει τελείως ο άλλος τύπος. Κάνοντας βόλτα κατά μήκος της Αττικής Οδού, βλέπεις αυτή την κινητικότητα που δείχνει έτσι έναν πλουραλισμό. Είχε μια μεγάλη συγκέντρωση πολεμικών σκαφών ακόμα και στο εμπορικό λιμάνι και είχαν διαμαρτυρηθεί οι σύλλογοι των Χανίων και όλα αυτά. Καλά, οι σύλλογοι των Χανίων διαμαρτύρονται, αλλά οι άλλοι κάνουν τη δουλειά τους γιατί κάποιοι κλείνουν τις συμφωνίες πίσω από την πλάτη τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι δρόμοι του αερίου φέρνουν όλη αυτή την καταστροφή, φέρνουν όλη αυτή την εξέλιξη. Τα υπόλοιπα τώρα, η πρόταση βέβαια των Ρώσων για, για να αποκλιμακώσουν ίσως την ένταση σε διπλωματικό επίπεδο για τον, να τηθεί υπό διεθνέ έλεγχο το χημικό πλουστάσιο, αν υπάρχει, δεν ξέρω, αυτό λέγεται, του Άσαντ, είναι μια ιστορία και μια διέξοδο στον, πώς τον λένε, στον Ομπάμα, διότι το 56%-57% της αμερικάνικης κοινής γνώμης, η οποία χειραγωγείται στην κυριολεξία στην Αμερική, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Ναι, αλλά το Κογκρέσο δεν είχε πιστεί. Θέλω να σταματήσουμε εδώ αυτό το θέμα, να προλάβουμε, γιατί έχουμε τόσα πολλά θέματα, δεν θα τα προλάβουμε. Ναι, ναι. Αύριο πάλι τα υπόλοιπα. Ένα ωραίο θέμα όμως, έχει επιμεληθεί η Άννα, είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 70η θέση πλέον στις ευημερούσες χώρες. Μάλιστα τα νέα το έχουν πρώτο θέμα σήμερα. Και εμείς το έχουμε από χτες στη ζούγκλα, αλλά ήθελα να μας πει μερικές λεπτομέρειες, Ιάννα. Πρόκειται για την Παγκόσμια Έκθεση για την Ευτυχία για το 2003, η οποία κυκλοφόρησε χθες. Όπως είπες ακριβώς, η Ελλάδα βρίσκεται στην 70η θέση. Σύμφωνα με την έκθεση, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συντάκτες ότι όσοι ψάχνετε μεγαλύτερη ευτυχία και ικανοποίηση στη ζωή, καλό θα ήταν να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά, να μετακομίσετε σε μία από τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Αποφεύγοντας ωστόσο... Στη Σκανδιναβία κυρίως. Κυρίως, ακριβώς. Αποφεύγοντας ωστόσο εκείνες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Βάσει της έκθεσης, λοιπόν, η Δανία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ολλανδία και η Σουηδία είναι οι πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου. Η έρευνα διεξήχθη, να πούμε, ανάμεσα σε 156 χώρες. Λιγότερο ικανοποιημένοι είναι όσοι κατοικούν στη Ρουάντα, το Μπουρούντι, είναι στην Κεντρική Αφρική, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, εμείς στο Βενίν. Εμείς βρισκόμαστε δηλαδή στο μέσο ανάμεσα Δανίας και Μπουρούντι. Κάπου εκεί είμαστε. Στο Μπενίν που είναι στη Δυτική Αφρική και στο Τόγκο. Όλα, γενικώς σε όλα τα έθνη στην υποσαχάρια Αφρική. Στην έκτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Καναδάς, στη δέκατη η Αυστραλία, ακολουθεί το Ισραήλ. Στην 14η θέση βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μεξικό στην 16η, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το τονίζουν αρκετά το γεγονός ότι βρίσκονται στη θέση 17, αναφέρουν ότι δεν αποτελούν το παγκόσμιο όνειρο.
πλέον. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι. Επειδή έχω πάντα μια αντίρρηση και ένα σκεπτικισμό απέναντι στις λεγόμενες δημοσκοπήσεις και στις λεγόμενες στατιστικές. Ναι, είναι τι ρωτάνε, ποιους ρωτάνε. Ακριβώς. Και το θέμα ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε ευτυχέστερη θέση από τους Αμερικανούς, για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή έχω κάνει αρκετά ταξίδια στο Ισραήλ, γιατί ο κόσμος εκεί ζει με ένα καθημερινό άγχος. Η ευτυχία και το άγχος δεν συμβαδίζουν. Ναι, ναι, βέβαια. Μπορεί όμως η στιγμή να ήταν τέτοια που να ήταν μια ανάσα για αυτούς που απαντούσαν. Την ανάσα τους. Θα ήθελα τώρα να πάμε στην αίθουσα σύνταξης πάλι, γιατί χτες είχαμε ένα γεγονός που μας στεναχώρησε όλους όσους παρακολουθούμε τα αθλητικά. Θα ήθελα να συνδεθούμε, αν είναι εύκολο, με τον Γιώργο τον Σπανουδάκη, γιατί έχουμε και το παιχνίδι απόψε της Εθνικής Ελλάδος και την ατυχή εμφάνιση, ας το πούμε, τη δεύτερη ατυχή εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Και θα ήθελα έτσι ένας ειδικός να μας πει δύο λόγια. Γιατί μας δίνανε δύο φορές συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, εγώ είχα την ελπίδα ότι το ξανθό γένος των Φιλανδών δεν ήταν τόσο καλή στην καλαθοσφαίριση. Η Εθνική Ελλάδος, να σημειώσουμε ότι έχασε με 86-77 από την Φιλανδία. Δεύτερη ήταν συνεχόμενη. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε καλά. Πήγαινε καλά. Αυτή η τρίτη περίοδος και στην Ιταλία και της Ιταλίας. Γιώργο, μας ακούς? Χαίρετε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, καταστροφική ήταν η τρίτη περίοδος για την Εθνική και μία ακόμα ήττα. Αυτό μας φέρνει σε αρκετά δύσκολη θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Έχουμε πάει στον έκτο όμιλο. Ουσιαστικά έχουν μαζευτεί 6 ομάδες. 3 από το δικό μας όμιλο και 3 από τον όμιλο της Ισπανίας. Εμείς είμαστε η μοναδική ομάδα με 2 βαθμούς, δηλαδή χωρίς καμία νίκη. Από 3 βαθμούς έχει η Ισπανία, η Σλοβενία, η Φιλανδία και η Κροατία και 4 έχει η Ιταλία, η οποία ουσιαστικά πηγαίνει με 2 νίκες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι ομάδες που προκριθήκαν μεταφέρουν ουσιαστικά τις νίκες που έχουν κάνει όμως με τους αντιπάλους που είναι στον επόμενο όμιλο. Το ουσιαστικό, και για να μην μπερδευόμαστε γύρω από αριθμούς και τέτοια, είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει τουλάχιστον να κάνει τουλάχιστον μία νίκη για να προκριθεί και είναι αρκετά δύσκολο το έργο της. Θα πούμε ότι ξεκινάει την Πέμπτη κόντρα στην Ισπανία. Μάλιστα, άλλαξε και η ώρα του αγώνα. Είναι 7 παρατέταρτο από 3.30 που είχε οριστεί αρχικά. Μάλιστα. Ακολουθεί το Σάββατο το παιχνίδι με την διοργανώτρια Σλοβενία και τη Δευτέρα το παιχνίδι με την Κροατία. Το καλό για την Εθνική είναι ότι πλέον τα μάτς γίνονται 1-2 μέρες. Υπάρχει ξεκούραση, λοιπόν. Ναι, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο το πλήρωσε η Εθνική. Φαίνεται ότι αποδιοργανώθηκε από την απουσία του Σπανούλη μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τη Ρωσία. Κάπου έχασε τον προσανατολισμό της. Στο παιχνίδι με την Ιταλία ήταν καλύτερη, θα έλεγα. Δηλαδή θα μπορούσε και σε εκείνο το μάτι να πάρει την νίκη λίγο στα τελευταία λεπτά. Και το τρίτο. Και εκεί, ναι, και εκεί πάλι στο τρίτο δεκάλεπτο είχαμε πολλά προβλήματα. Αλλά καταφέραμε και ισορροπήσαμε το μάτι, το φέραμε στα ίσα. Νομίζω σε εκείνο το μάτι έπαιξε ρόλο και η διαιτησία. Αν και εντάξει, δεν πρέπει να επικαλούμαστε πάντα τη διαιτησία. Άρα με τους Φιλανδούς μας πήρανε και τα σόβρακα. Και αυτή που λέμε, η τακτική, βέβαια, εγώ δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ, αλλά αυτή η τακτική των φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, νομίζω ότι πάντα βγαίνει εις βάρος του ηττημένου. Ναι, φαίνεται ότι καταρχήν η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει από τα χειρότερα ποσοστά στις ελεύθερες βολές, σε αντίθεση και με τους Φιλανδούς και με τους Ιταλούς, οι οποίοι τα πάνε μια χαρά. Νομίζω ότι γίνεται πολύ κουβέντα για λάθη που κάνει ο Τρινκέρι. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα γιατί δεν πήρε τέταρτο γκάρ, με αποτέλεσμα μετά τον τραυματισμό του Σπανούλη όλο το βάρος να πέσει στο Ζήση. Και τώρα περιμένουμε να δούμε σε ποια κατάσταση ήταν ο Σπανούλης, γιατί στο παιχνίδι με τους Φιλανδούς σίγουρα δεν ήταν 100% έτοιμος. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί πήρε τον πιτσιρικά τον Καβαθά και όχι τον Μπουγιούκα, ένα σαφώς πιο έμπειρο παίχτη. Τον Καβαθά τους έως δεν τον χρησιμοποιεί. Και έχει γίνει και πολύ κουβέντα για το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί το Φώτση, έναν πιο έμπειρους παίκτες που έχει η Εθνική μας. Γενικά γίνεται κουβέντα. Πάντα στην Ελλάδα μας αρέσει λίγο η προπονητολογία και θέλουμε να είμαστε στα παπούτσια του κάθε προπονητή. Αλλά νομίζω ότι ο Ιταλός είναι ένας προπονητής με αρκετές γνώσεις και είναι στο χέρι του, όπως και στο χέρι του διεθνών, να γυρίσουν το momentum αυτό που υπάρχει τώρα για την Εθνική.
και ουσιαστικά επειδή έχουμε μια πόντως πολύ καλή ομάδα, δηλαδή άμα δει κανείς και το ρόστερ μας, ας ελπίσουμε μια ότι... πολύ ποιοτική ομάδα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ας ελπίσουμε. Άρα, έχουμε... Και έχουμε και απόψε το μάτς της Εθνικής... Με τη Λετωνία. Με τη Λετωνία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, στο Καραϊσκάκι, 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Ο Σάντος φαίνεται να έχει καταλήξει με Καρνέτς κάτω από τα δοκάρια, το Ρωσίδη, Τζαβέλα, στις Πτέρυγες, Παπασταθόπουλος, Σιώβα στο κέντρο της άμυνας. Κατσουράνης, Μανιάτης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ μπροστά του Σονίνης. Ο Σαλπικίδης, ο Σαμαράς, οι δύο αυτοί επιστρέφουν γιατί ήταν τιμωρημένοι στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Λιχνεστάιν. Και ο Μήτρογλου στην κορυφή της επίθεσης. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι, η απόψινη βραδιά είναι πάρα πολύ σημαντική για την Εθνική. Πρώτον, γιατί πρέπει να κερδίσει τους Λετωνούς και δεύτερον, ναι, διότι προσδοκά να έρθουν τα καλά νέα από την Σλοβακία, εκεί όπου οι Σλοβάκοι που έκαναν τη σούπερ έκπληξη, κέρδισαν μέσα στη Βοσνία την περασμένη Παρασκευή. Θα αντέξουν τουλάχιστον. Περιμένουμε τουλάχιστον να μην χάσουν. Δηλαδή, ακόμα και μισοπαλία. Ναι, ναι. Λέω είμαστε ισόβαθμοι με τους Βόσνους και περιμένουμε ένα στραβοπάτημα δικό τους, διότι στην ισοβαθμία περνάει η Βοσνία και εμείς πάμε δεύτερη και πάμε στα μπαράζ. Θα πρέπει να πούμε και τα επόμενα παιχνίδια που απομένουν. Είναι μόλις δύο, γι' αυτό φτάνουμε στο τέλος της προκριματικής φάσης. Η Ελλάδα υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική τον Οκτώβριο, στις 11 Οκτωβρίου, τη Σλοβακία, το σημερινό αντίπαλο της Βοσνίας. Mm-hmm. Και τελευταία αγωνιστική υποδεχόμαστε το Λιχνεστάιν. Ουσιαστικά εμείς έχουμε πιο βατό πρόγραμμα. Η Βοσνία και αυτή υποδέχεται το Λιχνεστάιν την ίδια μέρα που εμείς υποδεχόμαστε τη Σλοβακία και η τελευταία αγωνιστική πάει μέσα στη Λιθουανία. Ωστόσο θεωρώ ότι αν έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο και οι Βόσνοι χρειάζονται την νίκη με τη Λιθουανία, θα την πάρουν. Οπότε νομίζω η σημερινή βραδιά θα κρίνει αν θα πάμε απευθείας στην Βοσνία ή αν θα πάμε στα μπάρα. Να ευχηθούμε καλή τύχη στους ποδοσφαιριστές μας και ευστοχία στο Μήτρογλου. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Επειδή έχουμε τώρα τον Δημήτρη Σαλαπάτη εδώ, να πάμε λίγο πίσω στο πρόγραμμα και να μας πει δύο λόγια τι γίνεται στην Εσία. Πού το θυμήθηκε τώρα. Επειδή... Τι ενδιαφέρει στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Έχουμε ένα εκπρόσωπο του... Άλλη παραχμή είναι αυτή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η εικόνα στα... τα εργασιακά θέματα και όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης είναι το αποτέλεσμα μιας φούσκας που έσκασε. Δηλαδή σήμερα αποκαλύπτονται δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι η υπόθεση της ΕΡΤ έχει σχέση με το μνημόνιο. Με ποια έννοια? Είχε σχέση με το μνημόνιο ότι μπορούσε να γίνει διαπραγμάτευση που δεν έγινε. Απλώς την κλείσανε ψυχρό. Και την έκλεισε μονομερός ο κύριος Σαμαράς για να έχει να πει κάτι μπροστά στην ανικανότητα και των υπουργών του να αντιμετωπίσουν διαπραγματευτικά την πίεση των μνημονιακών αυτών υποχρεώσεων που αυτοί τις ψήφισαν. Ο ελληνικός λαός δεν τους ψήφισε για αυτά. Και μια διαπραγμάτευση που δεν έγινε ποτέ. Είναι σαφές ότι λέει και για την ΕΡΤ και για τα άλλα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, αυτό που λέει χαρακτηριστικά νομίζω Κώστα είναι τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, of the public sector, mm-hmm, που σημαίνει εκεί τα που δημόσια μέσα. EBU. Ναι, yeah, τα δημόσια, όχι δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, όχι για την EBU. Ναι, ναι, μιλάει όχι, δηλαδή για την ΕΡΤ, μιλάει για τα δημοτικά ραδιόφωνα, μιλάει για οτιδήποτε που έχει σχέση με αυτό που ένα κομμάτι του κάποτε λεγόταν ελεύθερη ραδιοφωνία, μετά έγινε ιδιωτική, εμπορική. Εμπορική. Τι σημαίνει τώρα αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει? Σήμερα βγαίνει η πληροφορία, έτσι γίνεται συνήθως τα τελευταία χρόνια στην κυβέρνηση, με non-papers ενημερώνεται το ελληνικός λαός και με, πώς το λένε, διαρροές. Τι έχουν ταυτίσει τις διαρροές με τα ρεπορτάζ. Και δυστυχώς και κάποιοι συνάδελφοι τα ανέχονται αυτά. Και η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της για χρόνια τώρα. Παρά όσα λέμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία. Ούτε έχουμε να γίνουμε γραφική, επειδή λέμε αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι διαρροές, δεν είναι ρεπορτάζ. Τι λένε τώρα? Μιλάνε για άλλους 700 από τα δημοτικά ΜΜΕ. Δηλαδή, μιλάμε για την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και όπου αλλού. Και όπου αλλού. Τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και κάπου υπάρχουν και τηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει TV 100. Εντάξει, ανεξάρτητα αυτού που προηγήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, μιλάμε τώρα για μια ιστορία ότι αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού που είχαν οι Δήμοι για την ενημέρωση και των δημοτών κυρίως πρωτίστως,
που τις κάνανε μικρές ΕΡΤ οι δήμαρχοι για να προβάλλουν τον εαυτό τους και το ανύπαρκτο έργο τους αρκετοί από αυτούς ή για να βολεύουν οι μετέρους αρκετοί από αυτούς. Αν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας λόγος που δουλεύει εκεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που παράγεται, υπάρχει ένα ειδησογραφικό προϊόν που αυτή τη στιγμή μπορούσε να βελτιωθεί και τώρα πάνε να βάλουν λουκέτο και σε αυτά. Δηλαδή από τη μία η ΕΡΤ, από την άλλη εκείνο. Και τι θέλουν να κάνουν, θέλουν αυτές τις συχνότητες και αυτά τα ραδιόφωνα, αυτές τις συχνότητες να μείνουν, θα πείτε είναι αναλογικές, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι κάποιοι τις θέλουν. Δηλαδή, εγώ άκουγα το τριήμερο στην Κρήτη τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας κανονικότατα. Λιγκαρισμένους βέβαια, ναι. για να μην για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή, κάποιοι μεσολαβούσαν για να μεταδίδεται το σήμα εκεί. Γιατί αναμεταδότες δεν έχουν. Αλλά όταν αυτοί οι αναμεταδότες θα είναι ψίχουλα, θα είναι για πέταμα και τα σημεία εκπομπής, δηλαδή στα βουνά, στα λαγκάδια, κεραίες κτλ. Σε κάποιον θα δοθούν, θα γνωρίσουν περίπου σαν σκραπ. Μια χαρά θα γίνει το δίκτυο, διότι η ιδιωτική ραδιοφωνία στην Ελλάδα δεν μπορούσε να έχει πανελλαδική δικτύωση. Είναι αυτό όπως οι ιδιωτικές εταιρείες τηλεφώνου που πήραν το δίκτυο του ΟΤΕ. Είναι ακόμα χειρότερα. Είναι ακόμα χειρότερα. Εδώ τους δίνουν τα δίκτυα. Εκεί, αφού φτιάξανε ένα υποτυπώδες δίκτυο, μπήκανε μετά στον ΟΤΕ και μετά επιτρέψαν στον ΟΤΕ εκείνη την τηλεφωνία. Εκεί ήταν το θαύμα του 89. Εδώ είναι το θαύμα του 13. Για να μην μιλήσω με άλλους όρους πολιτικούς που ακούστηκαν και στη Βουλή. Τι γίνεται λοιπόν, από τη μία θέλουν μια πολύ μικρή ΕΡΤ, πολύ μικρή, των 500 ατόμων. Αφήστε αυτά τα καλαμπούρια που λέει ο πρώην συνάδελφος, ο πρώην, γιατί δεν είναι δημοσιογράφος ο άνθρωπος, γι' αυτό ο κύριος Χαψής. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος διακρίνεται για το ρεαλισμό και της πολιτικής παράδοσης της οικογένειάς του και καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η πολιτική του. Εμείς την κρίνουμε, αυτός την κάνει. Που λέει ότι 580 άνθρωποι θα είναι όλοι και όλοι στην ΕΡΤ. Τεχνικοί, δημοσιογράφοι, πάντες σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό, ένα πάρα πολύ μικρό δίκτυο, ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, ώστε και η θεαματικότητα και η διαφήμιση και όλη αυτή η πρίκα να τεμαχιστεί στους άλλους, οι οποίοι ήδη τι κάνουνε, συγχωνεύονται. Έτσι, αυτό δεν γίνεται, συγχώνευση δεν γίνεται. Από συγκέντρωση δεν γίνεται. Για να μην γελιόμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, μια χαρά. Δηλαδή, το 13,8% της θεαματικότητας της ΕΡΤ, σωρευτικά το λέω, ΕΡΤ 1, η 2, η 3 για την τηλεόραση, 13,8% κάποιοι το έχουν πάρει αυτό. Δεν βλέπει κανένας. 1% βλέπει, ας πούμε, τον καθόλου καλό συνάδελφο, τον Τρουπή και την Κλοντίν, που είναι παιδιά παλιών συναδέλφων. Δυστυχώς δεν ζουν οι γονείς τους. Έγκριτοι συνάδελφοι. Όχι, του Τρουπίζει. Τρουπίζει, ναι, του Κοσμάσε. Σωστό, σωστό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάνουν μια άλλη δημοσιογραφία που κρίνεται κι αυτή. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανεργία η οποία καλλιεργείται. Αυτή δεν αντιμετωπίζεται με απεργίες ούτε με τυφλές απεργίες. Όταν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο συγκρότημα, παραδοσιακά εννοώ, των εντύπων, έχει ένα business plan για 100. Το ανακοινώσανε δηλαδή. Δεν είναι κάτι. 130 πωλήσεις. 150. 150, διότι. Από το Δόλ. Ναι. Οι 48 ήδη βρίσκονται στον δρόμο και είναι παράνομες οι απολύσεις, διότι δεν τηρήθηκε η κοινοτική οδηγία που είναι και έχει ενσωματωθεί και στο εθνικό δίκτυο, για τις ομαδικές απολύσεις. Δηλαδή έγινε κάτι, επανελήφθηκε κάτι που έγινε επί ημερών της κυρίας Αγγελοπούλου. Ευχαριστούμε ωραία, για την ενημέρωση, γιατί άλλο σε ρώτησα, το απέφυγες να μου απαντήσεις. Εάν θα έχουμε προεδρείο στην ΕΣΥΑ. Κοίταξε, το προεδρείο αυτή τη στιγμή στην ΕΣΥΑ δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κυρία η οποία έγινε πρόεδρος, μια κυρία συνάδελφος η οποία έγινε γενική γραμματέας. Είναι μια συνεργασία πολιτική που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα διακρίνω και μια συνεργασία των κομμάτων που τη στηρίζουν στο βάθος. Που στηρίζουν στο βάθος. Που στηρίζουν. Δηλαδή μιλάω για την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και ας φαίνεται. Αυτό έτσι λίγο περίεργο, γιατί όχι, και οι βουλευτές των δύο κομμάτων βγαίνουν και το ζητάνε. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Τζαλαπάτη που ήρθε πρόθυμα πρωί-πρωί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από το Control, τον Νίκο Τσακά και τον Δημήτρη. Και εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ, 11 με 12, είναι ένας τρελός κόσμος. Θεότρελος. Γεια σας.